Το πρόβλημα των αδέσποτων σκύλων στην Καβάλα παραμένει στο επίκεντρο της τοπικής επικαιρότητας, με τις αρχές να λαμβάνουν μέτρα για τη βελτίωση των συνθήκων φιλοξενίας τους. Μετά από συσκέψεις του Δήμου Καβάλας και των αρμόδιων φορέων, ξεκίνησαν εργασίες αναβάθμισης στους χώρους φιλοξενίας των αδέσποτων ζώων με στόχο την παροχή καλύτερων συνθήκων διαβίωσης και φροντίδας. Συγκεκριμένα, οι εργασίες περιλαμβάνουν τη βελτίωση των εγκαταστάσεων, την επέκταση των χώρων στέγασης καθώς και την ενίσχυση των υποδομών υγιεινής. Ο αντιδήμαρχος Καβάλας, κ. Χρήστος Τσιτσιλικάκης, τόνισε τη δέσμευση της Δημοτικής Αρχής για την αντιμετώπιση του προβλήματος των αδέσποτων, ενώ παράλληλα ανακοινώθηκε συνεργασία με φιλοζωικές οργανώσεις για τη διευκόλυνση των υιοθεσιών και την προώθηση προγραμμάτων στήρωσης. Οι τοπικές αρχές καλούν τους πολίτες να συμμετέχουν ενεργά στις προσπάθειες, είτε μέσω εθελοντισμού είτε με την υιοθεσία αδέσποτων ζώων, συμβάλλοντας έτσι στην αντιμετώπιση του προβλήματος. Θα κάνουμε κάποιες εργασίες εδώ με την ομάδα περισυλλογής, για να κάνουμε καλύτερη τη ζωή των τετράποδων φίλων μας. Ναι. Ο λόγος δηλαδή ότι βρίσκεσαι εκεί είναι μια ακόμη παρουσία σου στο χώρο αυτόν, για να δείτε ποια είναι τα προβλήματα που ελοχεύουν, που υπάρχουν μάλλον καθημερινά, και θέλετε να δώσετε μια καλύτερη ποιότητα ζωής και στα αδέσποτα, δεν είναι έτσι? Εντάξει, τα αδέσποτα είναι καθημερινά, αλλάζουν οι ιδιαιτερότητες, είναι καθημερινά διαφορετικές οι ανάγκες τους. Σήμερα δηλαδή η ομάδα περισυλλογής ήταν στις Κερνίδες, ήταν μια σκυλίτσα γεννημένη με 10 κουτάβια. Προσπαθήσαν να γίνει περισυλλογή τους, γιατί αν αρχίζουν και μεγαλώνουν μετά παραπάνω, είναι δύσκολο να περισυλλογούν. Θα πάει σε ένα κλειστό χώρο η σκυλίτσα αυτή, να μπορέσει να μεγαλώσει τα κουτάβια και μετά να στηρωθεί κανονικά. Γίνεται μια προσπάθεια καθημερινά, ναι, και στα πέριξ της πόλης για κάποια σκυλάκια τα οποία πρέπει να στηρωθούν. Έχει γίνει μια προσπάθεια και με κάποιους φιλόζωους, οι οποίοι και αυτοί βοηθάνε, παίρνουν τα σκυλάκια, τα πάνε στον κύριο Μαντούδη, τα κάνει εξετάσεις, τα προβλεπόμενα, τα στηρώνει, τα τσιπάρει, τα εμβολιάζει και τα βάζουν κάποια μπλε λουράκια. Αν θα δουν κάποιοι συμπολίτες μας, ειδικά εκεί στο νοσοκομείο που υπήρχε μια μεγάλη αγέλη. Εντάξει, γίνεται μια προσπάθεια για τη δημόσια υγεία, γιατί θα πρέπει κάθε χρόνο αυτά να εμβολιάζονται, να δούμε αν υπάρχουν προβλήματα, αλλά και να ξέρει και ο κόσμος ότι είναι ελεγμένο από το Δήμο το σκυλί. Η προσπάθεια από τις υπηρεσίες, από τους θελοντές, από την Ιάτρους, είναι αλήθεια ότι γίνεται και κανείς δεν μπορεί να το αφισβητήσει αυτό. Εσείς, από την ημέρα που αναλάβατε, έχετε δει καμία καλύτερη εικόνα ως προς την κατάσταση των αδέσποτων, κυρίως σε χωριά, σε πόλη, σε... Εγώ αυτό που κάνω για τα χωριά είναι να επικοινωνώ πολύ συχνά, αν όχι κάθε εβδομάδα, τουλάχιστον 10 μέρες, με όλους τους προέδρους των κοινοτήτων, και να τους ρωτάω αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα το οποίο να είναι στη δικιά μου αρμοδιότητα, είτε για τα σκυλιά είτε δημοτικής αστυνομίας. Έχουν λυθεί ήδη αρκετά προβλήματα, τα οποία εντάξει δεν έχει... Τώρα τι να πρωτοαναφέρουμε. Ναι. Το πιο σημαντικό έτσι ήταν, ένα παράδειγμα να σας δώσω, ήταν ένα τηλέφωνο που δέχτηκα από τον Αμυγδαλόνα, από τον πρόεδρο εκεί, και μου είπε ότι κάποιος πήγε και άφησε στην άκρη του δρόμου μία μπαλέτα τζάμια αυτοκινήτων, μπαμπρίζ. Μία μπαλέτα. Λέω, αλλά είναι δυνατόν? Ναι, μου λέει, μία μπαλέτα πάνω στα πηγαίνοντας στο δρόμο και νεκροταφεία. Λέω, πρόεδρε, πάνε και βρες ένα τέλος κυκλοφορία. Σας λέω τώρα τι έγινε. Ναι. Πάει όντως, με στέλνει μια φωτογραφία, βρήκαμε ένα τέλος κυκλοφορίας πάνω στο τζάμι. Παίρνω τηλέφωνο, βρίσκω από τη Δημοτική Αστυνομία και βρήκαμε τον ιδιοκτήτη. Παίρνω τηλέφωνο, του λέω, γεια σας, γεια σας. Δεν του λέω ποιος είμαι, του λέω, πού άλλαξε το τζάμι? Μου λέει, εκεί. Τώρα δεν έχει νόημα. Λέω, εντάξει, okay, ευχαριστώ. Πάω εκεί, του λέω, ρε φίλε, τα τζάμια αυτά, λέω, πήγες τα άφησες εκεί, σε αυτόν που άλλαξε το τζάμι, λοιπόν. Μου λέει, όχι, εγώ, λέει, τα έδωσα σε ένα Ρωμά να πάει να τα πετάξει στην Ξάνθη. Καταλαβαίνετε τι γίνεται?